ποια είναι η αιτία που οι νέοι σήμερα καταφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους και τις τεχνικές, ή ποια είναι η αιτία που όλοι μας κινδυνεύουμε να εκτραπούμε από το σωστό δρόμο, τον χριστιανικό, τον πνευματικό, τον καθαρά εκκλησιαστικό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι η αιτία όλων των κακών και της αμαρτίας είναι τρία πράγματα. Η λύθη, η ραθυμία και η άγνοια. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Άγνοια πρώτα. Δυστυχώς σήμερα τόσο οι χριστιανοί εις το σύνολό τους, όσο και οι νέοι, αν θέλουμε να μιλήσουμε ειδικότερα, δεν γνωρίζουν τον νόμο του Θεού, δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο, δεν γνωρίζουν τι θέλει ο Θεός από μας, τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας για να σωθούμε, για να κερδίσουμε την εν Χριστώ ελευθερία. Δηλαδή επικρατεί μια πλήρης άγνοια εις τη στάση των χριστιανών. Γι' αυτό ζούμε μια χλιαρή, χαλαρή πνευματική ζωή. Αλλά προσέξτε, ο Λόγος του Θεού εδώ είναι πολύ σημαντικός. Ο Χριστός λέει, δεν θέλει τους χλιαρούς. Τους θεωρεί ως ξένο σώμα προς τον εαυτό του. Και όπως παίρνουμε μία τροφή, η οποία είναι χαλασμένη και δεν τη δέχεται το σώμα μας και την κάνουμε εμετό, τη βγάζουμε από μέσα, το ίδιο και ο Χριστός λέει, τους χλιαρούς θα τους εμέσω. Τους θεωρεί ξένους προς το σώμα του, προς την εκκλησία του. Διότι δεν αγιάζονται οι χλιαροί, δεν σώζονται οι χλιαροί. Και η αιτία της χλιαρότητάς μας είναι η άγνοια, αδελφοί μου. Δεν γνωρίζουμε τον νόμο του Θεού. Και αν δεν το γνωρίζουμε, δεν μπορούμε και να το ζήσουμε. Το δεύτερο είναι η λύθη. Τι σημαίνει λύθη? Έχουμε ξεχάσει ποιος είναι ο προορισμός μας, ποιος είναι ο σκοπός και το νόημα της ζωής μας. Ότι είναι η Βασιλεία των Ουρανών, είναι η ένωσή μας με τον Χριστό. Αυτό δεν το σκεπτόμαστε. Σκεπτόμαστε όλα τα άλλα πράγματα, τις επιθυμίες μας, τη διασκέδασή μας, την κανοπέρασή μας, το βόλεμά μας και δεν σκεπτόμαστε ότι είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα του Θεού και οδηγούμαστε στο να γίνουμε καθομοίωση με Αυτόν. Και μας λέει ο Χριστός, αύτη εστί η Βασιλεία των Ουρανών, αύτη εστί η αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος εις έτων μόνον αληθινών και ο απέστειλας Κύριον Ιησού Χριστόν. Τι είναι η αιώνιο ζωή? Δεν είναι ένας στόχος που θα μας βάλει ο Θεός. Είναι η ένωσή μας με τον Χριστό. Η ένωσή μας με τον Θεό. Για να ενωθώ όμως με τον Χριστό, δεν πρέπει να ξεχάνω ότι αυτός είναι ο σκοπός μου. Αυτός είναι ο προορισμός μου. Αλλά εμείς δυστυχώς, κολλημένοι πάνω στα υλικά, στον κόσμο τούτο το φθαρτό, εξεχάσαμε τον προορισμό μας. Και γι' αυτό κυριαρχούν μέσα μας τα πάθη, η αμαρτία, οι αδυναμίες. Και το τρίτο που λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι η ραθυμία. Εγώ θα το έλεγα έτσι πιο απλά, η πνευματική τεμπελιά. Δεν θέλουμε να εργαστούμε, να κουραστούμε για να πετύχουμε τη σωτηρία μας. Δεν θέλουμε να νηστέψουμε, ή αν θα νηστέψουμε, όχι όπως το λέει η Εκκλησία, όπως εγώ μπορώ και εγώ θα αντιλαμβάνομαι. Θέλω να σωθώ, όχι όπως λέει το Ευαγγέλιο και ο νόμος του Θεού και η Εκκλησία, αλλά με τον δικό μου τρόπο, τον εύκολο, τον απλό. Όμως η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή της Ορθοδοξίας του Ευαγγελίου είναι ασκητική. Εν αγρυπνίες, εν νηστείες, εν προσευχή, μελέτη πνευματική. Πρέπει να αρνηθώ τον κακό μου εαυτό, τα πάθη μου. Πρέπει να μελετήσω. Πρέπει να αποκοπώ από τα αμαρτωλά περιβάλλοντα, αν θέλετε, και τις κακές επιθυμίες. Πόρνη, μοιχή, πλεονέκτες, αρσενοκίτες, φωνής και οι τατιάφτα πράσουντες, βασιλείαν Θεού, ού κληρονομήσουσι.
Δεν μπορούν αυτοί που αμαρτάνουν και έχουν πάθει μέσα τους να κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Και επειδή δεν έχουμε την βασιλεία των ουρανών, δεν έχουμε τον Χριστό μέσα μας και δεν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, καταφεύγουμε στο σατανά. Όπου δεν ενεργεί ο Χριστός, ενεργεί ο σατανάς. Θυμάστε στο βάπτισμά μας τι είπαμε? Αποτάσσομαι το σατανά και τις έργεις αυτού και τις αγγέλης αυτού. Αλλά δεν μείναμε μέχρι εκεί, αδελφοί μου. Για να καταστεί δυνατή αυτή η αποταγή, χρειάζεται και κάτι άλλο το οποίο ομολογήσαμε. Συντάσσομαι τον Χριστό και βαπτίζομαι εις το όνομα το δικό του. Και έχω μέσα μου τη σφραγίδα, την ανεξίτρη του Αγίου Πνεύματος, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν. Για να ενεργεί όμως η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος μέσα μου, θα πρέπει να μην έχω άγνοια, να μην έχω λύθη, να μην έχω ραθυμία, διότι αν τα έχω αυτά, τότε όπως λέει χαρακτηριστικά εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αυτά τα τρία, προσέξτε το αυτό αδελφοί μου, είναι πολύ σοβαρό, από αυτά τα τρία σκοτίζεται το μάτι της ψυχής, δηλαδή ο νους, και κυριεύεται από όλα τα πάθη. Με αυτόν τον τρόπο λέει ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει μέσα του την χάρη του Αγίου Πνεύματος και να ενεργεί. Και αν δεν έχουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος και αν δεν ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Και δεν το λέω εγώ, αδελφοί μου, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ή της Πνεύμα Χριστού ούτε έχει, ούτως ούτε στην αυτού. Άρα, εάν θέλουμε να ασφαλίσουμε τους εαυτούς μας από την ενέργεια του σατανά που εκδηλώνεται μέσα από τις αιρέσεις, που εκδηλώνεται μέσα από την αμαρτία, που εκδηλώνεται και προσέξτε το αυτό μέσα από τα πάθη μας, τον κακό μας εαυτό, τη ζήλια μας, τον φθόνο μας, την κατάκριση, την πλεονεξία, τις κακές και αμαρτωλές επιθυμίες, μέσα από όλα αυτά ενεργείται η ενέργεια του σατανά. Εάν λοιπόν δεν έχουμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, τότε δεν είμαστε του Χριστού και ενεργεί ο σατανάς. Κλείνοντας, έχω να πω μόνο ένα πράγμα. Αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτή είναι η ανθρώπινη κίνηση, η ανθρώπινη θέληση. Να δώσουμε τον εαυτό μας, όχι μόνο το δικό μας και τον παιδιό μας και όλο εις τον Χριστό. Και τι ωραία απαντά ο λαός. Παράσκου Κύριε, δώσ' μας το αυτό που ζητούμε. Άρα εδώ έχουμε δύο στοιχεία. Η δική μας θέληση να έρθουμε κοντά εις τον Χριστό, να ενωθούμε με τον Χριστό, να παραθέσουμε τον εαυτό μας εξ ολοκλήρου σε αυτό και από την άλλη να παρακαλούμε τον Θεό να έρθει να μας δώσει αυτό το οποίο ετούμεθα. Αμήν. Αμήν. Είναι άγριο λύκειο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και εμείς είμαστε τα πρόβατα, τα λίγα, τα αθώα. Να πάμε, να ξεκινήσουμε, να μην ξεκινήσουμε. Και έρχεται τώρα το δεύτερο χωρίο που λέει «Μη φόβο το μικρό βήμιο». Ο Χριστός το πει. Είμαστε λίγοι. Μη φοβάστε, λέει ο Χριστός. Καλός είναι και ο νόμος, λέει ο Χριστός. Δικαίω όμως νόμος σου και Θεός. Καλός είναι ο νόμος. Να μας προστατέψει, να μας βάλει θώρακα εκεί μπροστά σε αυτή τη λέλαπα. Αλλά το σπουδαιότερο είναι εμείς οι λίγοι, έστω οι λίγοι, να γίνουμε άνθρωποι ποιότητος ορθοδοξίας. Τι ήταν οι 12, αυτό που είχε πει ο κ. Μάρτης. Τι ήταν οι 12 όπως είχαν ένα πτυχίο θεολογίας. Είχαν κανένα δίπλωμα, είχαν ένα μεγάλο δίπλωμα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το σηκώνει με την ευαίσθηση. Είμαστε έτοιμοι για το θάνατο. Ξεκινούμε.
και μας έφεραν αυτό το φως. Τώρα, Πάτερ Χριστοφόρη, να κάνουμε αυτό που είπανε προβλημιοποιείται και οι αδελφοί έχουν μια αγωνία. Το ότι έγινε σήμερα αυτό το συνέδριο είναι αποτέλεσμα της χάριτος και της προσευχής πολλών ανθρώπων. Είναι θετικό αυτό. Φανταστείτε να μην γίνει τίποτα. Αυτό είναι, είναι επιτυχία του Πατρός Χριστοφόρου. Αυτό είναι, έβαλε μερικούς ανθρώπους να καίγονται από αυτό το θέμα. Μπορεί άλλοι, να μην πούμε, να πούμε, θα είναι αμαρτία, κατάκριση. Εκκλησιαστική, ξέρω όπως είπατε, πολιτική. Ας τους, να κοιμούνται. Ένας άνθρωπος ζήλο πεπειρωμένος, λέει ο Γιάννης, δύναται ολόκληρων δήμων κινήσει. Ένας άνθρωπος. Εδώ δεν είμαστε ένας. Γι' αυτό τον λόγο, εγώ είμαι πάντοτε υπέρ της αισιόδοξης νότητας. Το ξέρω όσοι είναι τα μαθητές μου κλπ. Θα ξεκινήσουμε, ήδη ξεκινήσαμε. Θα προχωρήσουμε με την προσευχή μας. Πού μπορούμε σήμερα ακόμη απόψε να γονατίσουμε και να προσευχηθούμε μία ώρα για αυτό το θέμα. Και να μην πούμε τίποτε άλλο, ούτε τον ένα να κατακρίνουμε ούτε τον άλλο. Να προσευχηθούμε. Στέ μου, αν βλέπεις. Είμαστε πρόβατα μέσω λίγο. Τα παιδιά μας. Βοήθα μας. Να άνοιξε μας τον νου. Δώσ' μας σκέψεις, δώσ' μας επιχειρήματα, δώσ' μας προγράμματα να αντιδράσουμε. Αυτό νομίζω θα έπρεπε να γίνει. Ευχαριστώ. Και για το... Πολύ σύντομα θα δημοσιευτούν πάντα που θα τα και τα έντυπα όταν θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κέρδος. Είναι αυτό που ανάφερε και ο κύριος Δημοκράτης προηγουμένως και πρέπει να γίνει μια προσπάθεια προς αυτό. Στα δημοτικά σχολεία, πάντως. Θέλω όμως ένα σχόλιο προς αυτά που είπε ο κύριος Παρασκευάς. Είναι καλά και αυτό. Συγγνώμη. Επειδή άρτη χειροτονηθείς, ακόμα εγώ που έλεγα και καθηγητή μου, δεν μπορούσα να την αποσυντήσω εγώ. Ο πάντα Παρασκευάς. Ο μόνος και ο ο παρελθόν Παρασκευάς. Συγγνώμη. Είναι πολύ καλά αυτά που είπε και χρειάζονται. Μόνο να πω το εξής. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι να οριοθετήσουμε την ορθόδοξη πίστη μας απέναντι σε μια νέα και σύγχρονη πρόκληση. Όπως στις παλαιότερες εποχές οι πατέρες της Εκκλησίας είχαν να αντιμετωπίσουν τις αιρέσεις, τις διάφορες, τις ποικιλόμορφες και έρχονταν και οριοθετούσαν την πίστη και έλεγαν αυτό είναι η Ορθοδοξία και ότι αυτό είναι αίρεση και οδηγεί στην καταστροφή και στην απώλεια. Σήμερα έχουμε νέες προσκλήσεις που δεν τις είχαν τότε οι πατέρες. Και χρειάζεται αυτός ο απολογητικός, αν θέλετε, αγώνας της Εκκλησίας. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο έχει απαντήσει και από τον κύριο Δημητριάδη. Λοιπόν, λίγο σήμα για να κερδίσουμε χρόνο κάποιες ερωτήσεις. Ορίστε. Ναι, και μετά ο κύριος Δημητριάδη. Ήθελα να πω ότι το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να γίνεται στα σχολεία, να είναι υποχρεωτικό μάθημα. Είναι οι βουλευτές που έρχονται στην Βουλή να προσηγηθούν στον Υπουργό. Θα πάρει κύριο μάθημα. Πώς να είναι μάθημα, λοιπόν. Και ό,τι ήθελα να πω, τα είπε ο πατήρ, η
μια αντιπροσωπεία επισκεφτεί των Υπουργών Παιδείας και να θέσει επιταχτικά το θέμα της δημιουργίας ενός φορέως στο Υπουργείο, το οποίο να προγραμματίσει την διαφώτιση των παιδιών στα σχολεία και ότι εμείς σαν συνέδριο θα παρακολουθούμε την πρόοδο αυτής της επανομής προγράμματος. Για να ελέγχουν τα παιχνίδια του ίντερνετ. Διότι όλα καταπαγορεύσουμε, όλα καταγνώσουμε, το ίντερνετ
Άγια, αντίστοιχο θα μπορεί να δημιουργηθεί και να ελέγχονται τα παιχνίδια πριν να μπορέσουν να τα δούμε στην οθόνη. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να δημιουργήσουμε χώρους υγιείς στους οποίους θα μπορούν να παίζουν τα παιδιά. Και τι θα αυτοί μπορεί, πρέπει η εκκλησία ή το σχολείο να λάβει μια πρωτοβουλία. Να δημιουργήσουν οι χώροι αυτοί όπου τα παιδιά να μπορούν να παίζουν, να παίζουν τα παιχνίδια τα γνωστά που ξέρουμε, τα αθλητικά παιχνίδια, αλλά και στους υπολογιστές ακόμα να κάθονται και να παίζουν παιχνίδια είτε ανταγωνιστικά είτε από μόνα τους, να είναι κάποια παιχνίδια ενερμένα και τα οποία δεν θα προκαλούν κανένα κακό. Και κάτι δεν αυτό που σκέφτηκα τώρα είναι ότι όπως ενδιαφερόμαστε για την υγεία μας και βγάλαμε κατάλογο για υγιεινά ή μη υγιεινά προϊόντα, ή πριν λίγους μήνες κάποια παιχνίδια απαγορευτήκαν στην αγορά διότι είχαν κάποιες τοξικές ουσίες. Λοιπόν, να γίνει και ένας αντίστοιχος κατάλογος με τα υγιεινή παιχνίδια στους υπολογιστές, με τα υγιεινή παιχνίδια, τα συμβατά παιχνίδια και ένας κατάλογος και τα οποία να προμηθευτεί το κάθε σπίτι. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικές οι παρατηρήσεις του κ. Δημητριάδη, έχουν συνηθεί. Τώρα πρέπει να κάνουμε ένα κλείσιμο. Δώστε μου μόνο 10 λεπτά και τα χρονομετρώ. Δεν θα τα συγκεράσω. Και επειδή εδώ έχουμε και γιατρούς και οι γιατροί λένε ότι μετά τη διάγνωση της ασθένειας πρέπει να ακολουθήσει και η θεραπεία, πρέπει να πούμε δύο λόγια για τη θεραπεία του προβλήματος αυτού. Ποια είναι η αιτία που οι νέοι σήμερα καταφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους και τις τεχνικές, ή ποια είναι η αιτία που όλοι μας κινδυνεύουμε να εκτραπούμε από το σωστό δρόμο, τον χριστιανικό, τον πνευματικό, τον καθαρά εκκλησιαστικό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι η αιτία όλων των κακών και της αμαρτίας είναι τρία πράγματα. Η λύθη, η ραθυμία και η άγρια. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Άγνοια πρώτα. Δυστυχώς σήμερα τόσο οι χριστιανοί εις το σύνολό τους, όσο και οι νέοι, αν θέλουμε να μιλήσουμε ειδικότερα, δεν γνωρίζουν τον νόμο του Θεού, δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο, δεν γνωρίζουν τι θέλει ο Θεός από μας, τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας για να σωθούμε, για να κερδίσουμε την εν Χριστώ ελευθερία. Δηλαδή επικρατεί μια πλήρης άγνοια εις της τάξης των χριστιανών. Γι' αυτό ζούμε μια χλιαρή, χαλαρή πνευματική ζωή. Αλλά προσέξτε, ο λόγος του Θεού εδώ είναι πολύ σημαντικός. Ο Χριστός λέει δεν θέλει τους χλιαρούς, τους θεωρεί ως ξένο σώμα προς τον εαυτό του. Και όπως παίρνουμε μία τροφή η οποία είναι χαλασμένη και δεν δέχεται το σώμα μας και την κάνουμε εμετό, την βγάζουμε από μέσα, το ίδιο και ο Χριστός λέει τους χλιαρούς θα τους εμέσω, τους θεωρεί ξένους προς το σώμα του, προς την Εκκλησία του, διότι δεν αγιάζονται οι χλιαροί. Δεν σώσονται οι χλιαροί. Και η αιτία της χλιαρότητάς μας είναι η άγνοια, αδελφοί μου. Δεν γνωρίζουμε τον νόμο του Θεού. Και αν δεν το γνωρίζουμε, δεν μπορούμε και να το ζήσουμε. Το δεύτερο είναι η λύθη. Τι σημαίνει λύθη? Έχουμε ξεχάσει ποιος είναι ο προορισμός μας, ποιος είναι ο σκοπός και το νόημα της ζωής μας. Ότι είναι η Βασιλεία των Ουρανών, είναι η ένωσή μας με τον Χριστό. Αυτό δεν το σκεπτόμαστε. Σκεπτόμαστε όλα τα άλλα πράγματα, τις επιθυμίες μας, τη διασκέδασή μας, την καλοπέρασή μας, το βόλεμά μας και δεν σκεπτόμαστε ότι είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα του Θεού και οδηγούμαστε στο να γίνουμε καθομοίωση με Αυτόν. Και μας λέει ο Χριστός, αυτή εστί η Βασιλεία των Ουρανών, αυτή εστί η όνειο ζωή, ή να γινώσκωση σε τον μόνον αληθινό και ο να πέστη πλάς Κύριον Ιησού Χριστόν. Τι είναι
αιώνιο ζωή. Δεν είναι ένα στόχο που να μα βάλει ο Θεό. Είναι η ένωσή μα με τον Χριστό. Η ένωσή μα με τον Θεό. Για να ενωθώ όμω με τον Χριστό, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι αυτό είναι ο σκοπό μου. Αυτό είναι ο προορισμό μου. Αλλά εμεί δυστυχώ κολλημένοι πάνω στα υλικά, στον κόσμο τούτο το φθαρτό, εξεχάσαμε τον προορισμό μα. Και γι' αυτό κυριαρχούν μέσα μα τα πάθη, η αμαρτία, οι αδυναμίες. Και το τρίτο που λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι η ρατινία. Εγώ θα πούλεγα έτσι πιο απλά, η πνευματική τεμπελιά. Δεν θέλουμε να εργαστούμε, να κουραστούμε για να πετύχουμε τη σωτηρία μας. Δεν θέλουμε να νηστέψουμε ή αν θα νηστέψουμε, όχι όπως το λέει η Εκκλησία, όπως εγώ μπορώ και εγώ θα αντιλαμβάνομαι. Θέλω να σωθώ, όχι όπως λέει το Ευαγγέλιο και ο νόμος του Θεού και η Εκκλησία, αλλά με τον δικό μου τρόπο, τον εύκολο, τον απλό. Όμως η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή της Ορθοδοξίας του Ευαγγελίου είναι ασκητική. Εν αγρυπνίες, εν νηστείες, εν προσευχή, μελέτη πνευματική. Πρέπει να αρνηθώ τον κακό μου εαυτό, τα πάθη μου. Πρέπει να μελετήσω. Πρέπει να αποκοπώ από τα αμαρτωλά περιβάλλοντα, αν θέλετε, και τις κακές επιθυμίες. Πόρνη, μοιχή, πλεονέκτες, αρσενοκίτες, φωνείς και οι τακιάφτα πράσοντες, βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσι. Δεν μπορούν αυτοί που αμαρτάνουν και έχουν πάθει μέσα τους να κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Και επειδή δεν έχουμε την βασιλεία των ουρανών, δεν έχουμε τον Χριστό μέσα μας και δεν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, καταφεύγουμε στο σατανά. Όπου δεν ενεργεί ο Χριστός, ενεργεί ο σατανάς. Θυμάστε στο βάπτισμά μας τι είπαμε, αποτάσσουμε το σατανά και τις έργεις αυτού και τις αγγέλεις αυτού. Αλλά δεν μείναμε μέχρι εκεί, αδελφοί μου. Για να καταστεί δυνατή αυτή η αποταγή, χρειάζεται και κάτι άλλο το οποίο ομολογήσαμε. Συντάσσομαι τον Χριστό και βαπτίζομαι εις το όνομα το δικό του. Και έχω μέσα μου τη σφραγίδα, την ανεξίτρη του Αγίου Πνεύματος, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν. Για να ενεργεί όμως η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος μέσα μου, θα πρέπει να μην έχω άγνοια, να μην έχω λύθη, να μην έχω ρατινία. Διότι αν τα έχω αυτά, τότε όπως λέει χαρακτηριστικά εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αυτά τα τρία, προσέξτε το αυτό αδελφοί μου, είναι πολύ σοβαρό, από αυτά τα τρία σκοτίζεται το μάτι της ψυχής, δηλαδή ο νους, και κυριεύεται από όλα τα πάθη. Με αυτόν τον τρόπο λέει ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει μέσα του την χάρη του Αγίου Πνεύματος και να ενεργεί. Και αν δεν έχουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος και αν δεν ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Και δεν το λέω εγώ, αδελφοί μου, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ή της Πνεύμα Χριστού ούτε έχει, ούτως ούτε στην αυτού. Άρα, εάν θέλουμε να ασφαλίσουμε τους εαυτούς μας από την ενέργεια του σατανά, που εκδηλώνεται μέσα από τις αιρέσεις, που εκδηλώνεται μέσα από την αμαρτία, που εκδηλώνεται και προσέξτε το αυτό, μέσα από τα πάθη μας, τον κακό μας εαυτό, τη ζήλια μας, τον φθόνο μας, την κατάκριση, την πλεονεξία, τις κακές και αμαρτωλές επιθυμίες, μέσα από όλα αυτά ενεργείται η ενέργεια του σατανά. Εάν λοιπόν δεν έχουμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, τότε δεν είμαστε του Χριστού και ενεργεί ο σατανάς. Κλείνοντας, έχω να πω μόνο ένα πράγμα. Αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτή είναι η ανθρώπινη κίνηση, η ανθρώπινη θέληση. Να δώσουμε τον εαυτό μας, όχι μόνο το δικό μας και το
και όλο εις τον Χριστό. Και τι ωραία απαντά ο λαός. Παράσκου Κύριε, δώσ' μας το αυτό που ζητούμε. Άρα εδώ έχουμε δύο στοιχεία. Η δική μας θέληση να έρθουμε κοντά εις τον Χριστό, να ενωθούμε με τον Χριστό, να παραθέσουμε τον εαυτό μας εξ ολοκλήρου σε αυτό και από την άλλη να παρακαλούμε τον Θεό να έρθει να μας δώσει αυτό το οποίο ετούμεθα. Αμήν. Να μας διαβάσει κυρία Παναγέντων μια σελίδα για το ψήφισμα, το ανακοινωθέ. Παρακαλώ, εάν συμφωνούμε με αυτό το ψήφισμα, το ανακοινωθέ, θα υπάρχουν εκεί στην είσοδο κάποιες σχόλες και παρακαλώ να τις υπογράψουμε όλοι. Για να φανεί ότι δεν διαμαρτύρονται 3-4 άτομα, αλλά όλοι μας. Αλλά πρώτα να τα ακούσετε και όσοι συμφωνείτε να τις υπογράψουμε για να πάνε μαζί τις υπογραφές. Λοιπόν, θέμα σαταριστικά παιχνίδια, μια σύγχρονη μάστιγα για την κοινωνία μας. Το Σάββατο 3 Ιουλίου 1999 στο Κοινοτικό Κέντρο της Μύκλινης πραγματοποιήθηκε σχετικό σεμινάριο από την Παγκύπρια Ένωση Γονέων με κύριο θέμα «Σατανιστικά παιχνίδια, μια σύγχρονη μάστιγα για την κοινωνία μας». Σε αυτό έλαβα μέρος περίπου 200 γονείς, εκπαιδευτικοί, εκκλησιαστικοί και πολιτιακοί παράγοντες. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου έγινε από ειδικούς ερευνητές από την Ελλάδα και την Κύπρο σε βάθος ανάλυση του όλου θέματος. Και αφού παρουσιάστηκαν αδιάσυστα στοιχεία, ντοκουμέντα, καταλήξαμε στα πιο κάτω πορίσματα, τα οποία θέτουμε υπόψη τόσο των πολιτιακών και εκκλησιαστικών αρχών, όσο και της κοινωνίας μας ευρύτερα, ώστε να προβληματιστούμε σοβαρά και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Πρώτον, σαν γονείς διαμαρτυρόμαστε έντονα για την παρουσία και κυκλοφορία σατανιστικών παιχνιδιών. Είτε αυτά είναι ηλεκτρονικά, για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηλεκτρονικά LCD, Nintendo, Ninja, είτε επιτραπέζια, είτε οτιδήποτε άλλος παιχνιδιών, παραδείγματος χάρη Atmosphere, Resident Evil κλπ. Αλλά και περιοδικών και βιβλίων, τα οποία διαφημίζουν τα παιχνίδια αυτά στα καταστήματα παιχνιδιών, στα βιβλιοπολία και περίπτερα, παραδείγματος χάρη Kissing Gamer, Wrong Sound, Out, ανεξήγητο, ερωτικά κόμιξ κλπ. Δεύτερον, ζητούμε την άμεση επέμβαση της πολιτείας για την απαγόρευση εισαγωγής, πώληση,
αλλά στο να διαμορφώσουμε υγιείς νεανικές προσωπικότητες, οι οποίες θα έχουν την ψυχική και σωματική δύναμη να αντιστέκονται στο κακό και την αμαρτία. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την γνήσια καλλιέργεια της ορθόδοξης πνευματικότητας, αγωγής, παιδείας, εκκλησιαστικής λειτουργικής συνείδησης ανάμεσα στην κοινωνία μας, ως μέσον διατήρησης, διαφύλαξης και προστασίας του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού, της οικογένειας και του ατόμου. Εδώ ακριβώς υπογραμμίζεται και η ευθύνη μας ως Εκκλησία. Τέλος, έβδομο, πιστεύουμε ότι η καλή αγωνία μας θα εισακουστεί και θα ευαισθητοποιηθούμε όλοι ενάντια στη μεθοδευμένη προσπάθεια κάποιων που θέλουν να ξεριζώσουν από τις νεανικές ψυχές κάθε τι το πνευματικό, το υψηλό και ιδανικό, τον Χριστό. Για τη συνδιάσκεψη, οι γονείς, τα παιδιά και οι λοιποί συμμετέχοντες. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε με αυτό... Έχουμε τρεις ανακοινώσεις. Λοιπόν, καταρχάς, εγκρίνεται, συμφωνούμε. Λοιπόν, άρα φεύγοντας, παρακαλώ να υπογράψουμε όλοι. Υπάρχουν εκεί εικόνες έξω. Και να πριν κάνετε στήριξη να δημιουργήσει η κυρία Παναγιώτα, επιτρέψτε μου ως υπεύθυνος του προγράμματος καταρχάς να ευχαριστήσω τον κοινοτάρχη, κύριο Κοναρή, και την επιτροπή κοινοτική εδώ και όλη την κοινότητα για την ευγενική καλοσύνη που είχαν να μας παραχωρήσουν τον χώρο αυτό εδώ για να πραγματοποιήσουμε αυτό το συνέδριο. Είμαστε σίγουροι ότι κι αν σας ζητήσουμε κι άλλες φορές θα μας το δώσουν. Το αισθανόμαστε είναι ότι είναι ήδη τους αισθανόμαστε σαν δικό μας μέρος. Αυτός θα μας επιτρέψετε εκ μέρους όρων εδώ να προσφέρουμε για την κοινότητα εδώ, την βιβλιοθήκη, αυτά τα βιβλία τα οποία έχουμε εκδώσει σε ειδικά εξαιρέσεις, να τα βάλουμε στην βιβλιοθήκη σας και όσοι θέλουν να τα διαβάσουν και να βιβλιοθήκουν την κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ πρέπει να βάλουμε και φωτογραφίες. Μα προσπέτεις, ό,τι φωτογράφει και βιβλιοθήκη. Αυτά είναι εκτός προγράμματος. Μου θύμισε τότε που ήμουνα στην Μητρόπολη και σκέφτηκα να κάνω ένα γάμο που ερχόντουσαν εκεί πάτε λίγο πιο εκεί, πάτε λίγο πιο εδώ. Να ευχαριστήσω την κυρία Νικολέτα Κατερκοπούλου, η οποία μας παρουσίασε τόσο πολύ ωραία το θέμα και να ευχηθούμε ο Θεός να της δίνει δύναμη, υγεία και φωτισμό ώστε να συνεχίσει εκεί στον εργατικό χώρο το έργο το οποίο την έχει καλέσει ο Θεός να κάνει εκεί με τους άλλους συνεργάτες της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων, μιας αδελφής οργάνωσης που υπάρχει στην Ελλάδα. Και εμείς είμαστε, θα λέγαμε, παιδί της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων, ότι αυτή ήταν στην αρχή και με τη δική τους βοήθεια και συμπαράσταση δημιουργήσαμε και την Παγκύπρια Ένωση Γονέων. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους σεβαστούς πατέρες που είχαν την ευαισθησία να θυσιάσουν από το πολύτιμο χρόνο και να βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας και είναι σίγουρο ότι θα γίνουν πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων μας και στις ενορίες τους και στην Μητροπόλη τους και έτσι θα ενισχύσουν περισσότερο το έργο αυτό το οποίο διεξάγεται. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους εκπροσώπους της αστυνομίας, οι οποίοι πραγματικά με συγκίνησαν. Και να σας κάνω και μια αποκάλυψη. Οι πιο στενοί συνεργάτες του έργου που διεξάγουμε, χωρίς υπερβολή αυτό και χωρίς ίχνος, έτσι ας το πούμε, κομπλιμέντου, είναι η αστυνομία. Μπράβο.
είχατε την υπομονή να μας ακούσετε, μας ανεχτήκατε, αλλά όλος ιδιαιτέρως να ευχαριστήσουμε τους νέους μας που έδωσαν μαζικά το παρόν τους. Και μία συμβουλή. Για να μην κινδυνεύετε και να είστε αγαπητοί νέοι υγιείς προσωπικότητες, μία είναι η λύση. Ο Χριστός και η Εκκλησία του. Αυτή πρέπει να είναι η βάση σας. Αλλά για να έχουν οι γονείς ως βάση, συγγνώμη, τα παιδιά ως βάση τον Χριστό και την Εκκλησία, πρέπει απαραίτητος οι γονείς να είναι του Χριστού και της Εκκλησίας. Ο Χριστός, έχω τρεις μέσα στους φακέλους σας υπάρχει έναν έντυπο στο οποίο καλείστε όσοι θέλετε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητές μας, να το συμπληρώσετε και να μας το παραδώσετε. Δεύτερο, έχουμε έξω μια έκθεση βιβλίου. Είναι όλες οι εκδόσεις που έχει κάνει ο Μπέμπια της Αιρέσης και υπάρχουν ειδικές προσφορές για αυτούς που θα πάρουν ολόκληρη τη σειρά. Τρίτο, επειδή αρχίσαμε να μιλούμε, θα πάμε τώρα όλοι στο εστιατόριο που είναι έξω από την Τριμήκλινη, το τελευταίο εστιατόριο στα δεξιά, Τζέια, έτσι, φεύγοντας από την Τριμήκλινη στα δεξιά, Τζέια, John's Restaurant, ναι, Τζέια, εκεί έχουν ετοιμαστεί τα τραπέζια και θα πάμε όλοι εκεί για φαγητό. Το γεύμα είναι επιχορηγημένο, αλλά όχι πλήρως. Ένας πολύ στενός μας συνεργάτης, ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, έχει επιχορηγήσει μέρος του γεύματος. Γι' αυτό και όλοι μας θα κληθούμε να πληρώσουμε ένα μηδαμινό ποσό. Είναι μόνο 2,5 λίρες το άτομο. Υπάρχουν συνεργάτες μας, ταμείες και λοιπά, που μπορούμε να το πληρώσουμε. Το όλοι, είπαμε κάποιοι είναι προσκεκλημένοι. Παραδείγματος χάρη, δεν θα πάρει ο πατέρας, είναι προσκεκλημένοι της πέρα. Η κυρία αστυνομική δεν θα πάρει να στείλει, είναι προσκεκλημένη της πέρα. Είπα να πέντε από για να μην ξέρετε ότι κάνουμε διάκριση. Δυστυχώς, επιτρέψτε μου να πω και αυτό. Στην Παγκύπρια Ένωση Γονέων υπάρχει δημοκρατία, αλλά είναι λεπτόμενη. Λοιπόν, για όποιες τίποτε